Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση της κατηγορούμενης μητέρας για το θάνατο των τριών παιδιών της. Θυμάστε όλοι ότι δικάζεται τώρα για την Τζορτζίνα. Κανονικά θα έπρεπε ήδη να τρέχει η απολογία της. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, και μέσα στον νοημαγδό του πολέμου, για μια υπόθεση που τόσο πολύ μας έχει απασχολήσει, ίσως δεν φωτίσαμε όσο έπρεπε ένα επεισόδιο που έγινε ανάμεσα στην έδρα και στον συνήγορο της, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Το οποίο κατέληξε στην παρέτησή του από την υπεράσπιση της. Βεβαίως, ο κύριος Κούγιας δήλωσε ότι δεν παρατά ποτέ τους εντολείς του. Και ότι έχει πάρει αυτή την απόφαση, αλλά την Πέμπτη θα ανακοινώσει την τελική του απόφαση. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο κύριος Κούγιας θα συνεχίσει να την υπερασπίζεται. Πάμε να δούμε τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν και θα μιλήσουμε μετά με τον κύριο Γεωργακόπουλο. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτή η δίκη να φτάσει σε απόφαση και σε λίγες μέρες από τώρα, σε 2-3 εβδομάδες από τώρα, πρέπει να αρχίσει η άλλη δίκη για την κατηγορία της δολοφονίας και των άλλων δύο παιδιών που αντιμετωπίζει κατηγορούμενη. Η 34χρονη κατηγορούμενη έτοιμη να απολογηθεί. Σε λίγες μέρες η ώρα που όλοι περιμένουν από το ξεκίνημα της δίκης για το θάνατο της Τζορτζίνα φτάνει, με τη μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού να έχει ετοιμάσει με τον Αλέξη Κούγια που συνεχίζει να την εκπροσωπεί τους άξονες που θα κινηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υποστηρίξει μεταξύ άλλων πως είναι αθώα και άδικα κλεισμένη στη φυλακή όλους αυτούς τους μήνες. Ότι δεν χορήγησε την κεταμίνη στην Τζορτζίνα και ότι αυτό το έκαναν κατά πάσα πιθανότητα οι γιατροί κατά την προσπάθεια ανάνυψης του παιδιού. Λάτρευα την Τζορτζίνα και ήθελα μόνο το καλό της, είχε αναφέρει στους αστυνομικούς λίγο μετά τη σύλληψή της. Είναι το μεγαλύτερο δικαστικό σκάνδαλο από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Ο Αλέξης Κούγιας παραμένει στο πλευρό της σε συνεχή επικοινωνία μαζί της. Έχουν μελετήσει αναλυτικά όλες τις καταθέσεις και αναμένεται να σταθούν σε εκείνες που ενισχύουν τους ισχυρισμούς τους. Αυτό είπε να αφήσουν τη φτωχή αυτή γυναίκα ανυπεράσπιστη. Δεν θα ήμουν Κούγιας. Για το θάνατο της Τζορτζίνας, η 34χρονη θα επισημάνει ότι ήταν ένα παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας που ουσιαστικά προκάλεσαν το θάνατό της και πως δεν ισχύουν οι περιγραφές νοσηλευτών περί δικής της αδιαφορίας το διάστημα που η μικρή νοσηλευόταν. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι σε κάποιο μέρος της απολογίας της θα πει πως κάποιοι ήθελαν να τη βγάλουν ένοχη για να κλείσει η υπόθεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να συσκοντιστούν οι ευθύνες γιατρών. Στο περιθώριο της δίκης και οι διαδικασίες για την έκδοση διαζυγίου, που όπως φαίνεται είτε θα βγει σε 4 με 8 μήνες από σήμερα, είτε αν η διαδικασία μπλοκάρει με κάποιο τρόπο το Δεκέμβριο του 2024. Την περασμένη Παρασκευή, η 34χρονη κατέθεσε και εκείνη αγωγή διαζυγίου. Ζήτησε αναβολή, που όμως απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Πάτρας. Αναμένουμε την έκδοση της αποφάσεως. Από τη μία, ζητά να εκδοθεί διαζύγιο λόγω διδούς διάστασης. Από την άλλη, ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης αγωγής και ο χρόνος προσδιορισμούς της, δηλαδή μετά από 14 μήνες, από την πλευρά του κυρίου Δασκαλάκη εκλαμβάνεται ως πρόθεση παρέλκυσης της σημερινής δίκης της αγωγής που έχει ασκήσει ο κ. Δασκαλάκης, με προφανή σκοπό να χρονοτριβήσει η έκδοση του διαζυγίου. Ο έρωτας που ξεκίνησε από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έδωσε τη θέση του σε ένα γάμο που έγινε θέμα συζήτησης στην Πάτρα και τα επόμενα χρόνια σε μια σχέση τοξική. Γνώρισα τον άντρα μου, που είναι καλύτερη στιγμή για μένα. Τίποτα σήμερα δεν θυμίζει τα όσα συνέβαιναν πριν από 10 χρόνια, όταν μαζί έκαναν κοινά όνειρα για το μέλλον. Ήταν μια μάνα για μένα προσωπικά, όπως την έζησα, που ήταν υπόδειγμα. Τα υπεραγαπούσε, τα λάτρευε, ήταν πρότυπο μητέρας. Ήταν υπόδειγμα μητέρας. Πού να μου περάσει από το μυαλό εμένα ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Οι μυστηριώδεις και οι ιατρικά ανεξήγητοι θάνατοι των παιδιών τους δημιουργούν ρογμές στη σχέση τους που με το πέρασμα των χρόνων βαθαίνουν. Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκηση της 34χρονης, ο ενδιαστάσης σύζυγός της ζητάει διαζύγιο και διαχωρίζει τη θέση του. Ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί με το μάνο και ούτε θέλω να επεκταθώ στο μάνο. Μιλάει για κάποια διάστητα στοιχεία. Εγώ αυτό που βλέπω και στη κατάθεσή του και γενικά δημόσια είναι ότι η Ρούλα ήταν υπόδειγμα μητέρας. Για μένα θέλω να μπω μισή ώρα μέσα στο κελί. Οι δυο τους σε λίγες μέρες αναμένεται να βρεθούν και πάλι ο ένας απέναντι στον άλλο, όταν η 34χρονη θα λύσει τη σιωπή της και θα μιλήσει για όλους και για όλα. Η ώρα της απολογίας είναι πάντα μια ώρα ιερή στο δικαστήριο. Το ξέρουμε όλοι και οφείλουμε να το σεβόμαστε όλοι. Ο κύριος Γεωργακόπουλος είναι εδώ και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Για να δούμε πρώτα απ' όλα πότε θα έρθει αυτή η ώρα. Γιατί η ώρα της απολογίας επισπεύεται και την ώρα της απόφασης. Έτσι, και κάποια στιγμή σε αυτή την υπόθεση θέλουμε μια απόφαση. Όλοι. Ακριβώς. Και για μας είναι εννοείται αυτή τη στιγμή
το διακύβευμα. Θέλουμε απόφαση. Θέλουμε να ακούσουμε απόφαση. Τι θα γίνει καταρχήν την Πέμπτη? Την Πέμπτη, κατά εκτίμησή σας, ο κύριος Κούγιας θα παραμείνει στην υπεράσπιση. Την Τετάρτη συνεχίζουμε, μεθαύριο, το οποίο είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα και εγώ πραγματικά δεν ξέρω να σας απαντήσω, δεν ξέρω τι περιμένουμε την Τετάρτη δηλαδή. Θεωρητικά, αυτή τη στιγμή το δικαστήριο έχει ως συνηγόρους της κυρίας κατηγορουμένης τις τρεις συναδέλφους με την νομική βοήθεια. Δηλαδή... να εξηγήσω ότι επειδή ο κύριος Κούγιας είπε παρετούμε και εκλήθη να επιβεβαιώσει την παραίτησή του και η κατηγορούμενη, μετά το δικαστήριο έπρεπε να ορίσει τρεις δικηγόρους από τους καταλόγους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχουν διοριστεί ήδη λοιπόν τρεις κυρίες, οι οποίες πρέπει να αναλάβουν την υπεράσπιση. Τώρα, τι θα προλάβουν να μάθουν και τι χρόνο θα ζητήσουν για να ενημερωθούν για τη δικογραφία, είναι άγνωστο, που σημαίνει ότι η δίκη θα πάει πολύ πιο μακριά. Αν τους δοθεί βεβαίως αυτός ο χρόνος. Για μένα στην ουσία το ενδιαφέρον της Τετάρτης θα είναι αν πραγματικά οι τρεις συνάδελφοι θα ζητήσουν ενδεχομένως περισσότερο χρόνο για να μελετήσουν τι ή κάτι αντίστοιχο, ή θα έρθει η κυρία κατηγορούμενη στο δικαστήριο και θα πει ότι ανακαλώ την εντολή και θέλω να επιστρέψει ο συνήγορός μου ο κύριος Κούγιας. Δηλαδή ουσιαστικά χάσαμε. Θα έλεγα ότι επειδή ο κύριος Κούγιας δεν είναι από τους ανθρώπους που εγκαταλείπει υποθέσεις, ναι, θεωρώ ότι θα είναι εκεί, θα είναι και την Τετάρτη. Έτσι. Αν τα πράγματα εξελιχθούν με αυτόν τον ρυθμό που λέμε, πότε περιμένετε απόφαση? Στην πραγματικότητα, το επόμενο στάδιο από το αν θα επιστρέψει ο κύριος Κούγιας είναι αν θα κάνει αυτό που έχει προαναγγείλει, που είναι της εξαίρεσης. Ναι, εκεί πάμε για άλλη καθυστέρηση. Ακριβώς. Με τα δεδομένα που υπάρχουν πάντως δικονομικά, είναι η απολογία της κατηγορούμενης στο επόμενο στάδιο και μετά πρόταση εισαγγελέως και απόφαση. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Διαγορεύσεις σας ημών των δικηγόρων και απόφαση. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει τώρα η δίκη που πρέπει να αρχίσει εντός του επόμενου μηνός. 10 Νοεμβρίου. Στις αρχές του Νοεμβρίου, 10, για τα άλλα δύο κορίτσια. Yeah. Αν δεν έχουμε τελειώσει με αυτή την πρώτη δίκη, υπάρχει περίπτωση να δοθεί αναβολή στη δεύτερη ή μπορούν να τρέξουν παράλληλα? Θεωρητικά μπορεί και παράλληλα, αλλά επειδή είμαστε οι ίδιοι παράγοντες και στα δύο δικαστήρια, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και για μένα που δεν είναι προφανώς, θα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση 10 Νοεμβρίου μπορεί και διακοπή. Άρα να έφαση... μην πάει πολύ μακριά, με μερικές μήνες, να πάει 20 μέρες, ένα μήνα, ναι. Τώρα, είχαμε και την ιστορία του διαζυγίου. Εκεί είπε, αν το έχω καταλάβει καλά, τελικά συμφωνούν και οι δύο να χωρίσουν, αλλά ο ένας ζητά την υπαιτιότητα του άλλου. Όχι ακριβώς. Ο κύριος Δασκαλάκης ζητά την υπαιτιότητα, εννοείται, της κυρίας κατηγορουμένης. Στην περίπτωση όμως της αντίστροφης αγωγής της κυρίας κατηγορουμένης κατά τον κύριο Δασκαλάκη, ζητά ουσιαστικά να εκδοθεί το διαζύγιο επειδή έχει παρέλθει η διετία που είναι χωριστά το ζευγάρι και άρα τεκμέρεται. Ο χρόνος που δεν ζουν μαζί. Ότι είναι χωριστά, ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι ένα τυπικό θέμα. Είναι αυτό πάνω. Με άλλο τρόπο θα και είναι και το προσωπικό. Στις δύο δίκες ανθρωποκτονίας, τώρα το διαζύγιο είναι. Εκτίμησή σας είναι τώρα ότι για την Τζορτζίνα πότε θα έχουμε απολογία? Θα ήθελα να πω μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αλλά με το δεδομένο που σας θέτω, με τον αστερίσκο της έτσι εξαίρεσης, να πάει την επόμενη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να απολογηθεί άμεσα, κύριε κατηγορουμένη, να προχωρήσουμε άμεσα σε απόφαση την οποία περιμένουμε και ανυπομονούμε μετά από 9 μήνες ακροατηρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργόπουλε. Θα τα πούμε πια και επί της απολογίας και επί των θέσεων που θα πούν οι δικηγόροι. Η ουσία είναι ότι φτάνουμε στο τέλος. Λίγες μέρες μετά, λίγες μέρες πριν, αν όχι αυτή την εβδομάδα, η άλλη εβδομάδα θα είναι πια εβδομάδα απολογίας. Πιθανολογώ η μεθεπόμενη, ίσως μετά τις αγορεύσεις και απόφασης σε αυτή την πρώτη δίκη, γιατί είπαμε έπεται και η δεύτερη, και σε αυτόν τον πρώτο βαθμό έχει το δρόμο της αντελεσιδικής υπόθεσης. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε. Υπάρχει ένα θέμα με μια γόνο πολύ πλούσια οικογένεια της Αθήνας και πάρα πολύ ονομαστής και εκλεκτής οικογένειας, η οποία έχει συλληφθεί για ακάλυπτες επιταγές. Μια ιστορία που φαίνεται ότι πάει και εκεί πίσω στα χρόνια του μνημονίου, σε μια μεγάλη και κρατεία επιχείρηση. Ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο. Θα πούμε 2-3 λεπτομέρειες, όσα επιτρέπετε να πούμε, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κοιτάξτε τώρα, πριν σας πω το διαγωνισμό, επειδή έχουμε δώρο ένα Samsung, ένα κινητό Samsung, το τελευταίο.